Το έργο, ξεκινώντας με τον λοιμό, ξεκινά ταυτιζόμενο με το κοινό του. Ήταν μέσα στην έγνοια του ποιητή την εποχή εκείνη να ταυτιστεί αυτό που έλεγε με το κοινό του. Δηλαδή, να ήταν πρόβλημα του Δήμου αυτό που επεξεργαζόταν στη σκηνή. Έστω κι αν η αναφορά γινόταν μέσω του μύθου. Ο μύθος ήταν πρόσχημα. Το κοινό έβλεπε πράγματα που ήταν καθημερινές του έγνοιες, αδιέξοδα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά. Ήταν τόσο επίκαιρα αυτά τα πράγματα που μας λέει ο Πλούταρχος ότι όταν συνελήφθη ολόκληρο το εκστρατευτικό σώμα των Αθηνών που πήγαινε στη Σικελία, δεν γύρισε κανένα ζωντανός. Πέθαναν εν καιρό. Τους είχαν να σπάνε πέτρες σε νταμάρια. Λέει λοιπόν ο Πλούταρχος πως τα βράδια, μετά από αυτήν την καθημερινή εξαντλητική δουλειά, ξαπλώνανε στα απρανή της Έτνας και τραγουδάγανε νοσταλγικά τραγούδια. Τι τραγούδια? Χωρικά του Ευρυπίδη. Αυτή ήταν η κουλτούρα της Αθήνας. Τραγούδαγαν μεγάλη ποίηση. Μέσα στον λοιμό που ξεκινά το έργο, περιστρέφεται το παιχνίδι. Γιατί προσπαθούσαν να μάθουν τη λύση. Γιατί ο λοιμός? Έτσι ερχόταν το πλήθος με τον ιερέα. Μια μάζα χωρίς μουσική, χωρίς χορογραφία, σαν μπούγιο ζητώντας έλεος. Και ας δούμε πώς τους υποδέχεται. Άνοιγμα εισαγωγικών. Απαιτείς κι αν ακούσεις τα λόγια μου, από ζωής πνοή θα ξεχυλήσεις, απ' το βραχνά θα ξαλαφρώσεις. Φτάνεις στη θεραπεία, της αρρώστιας να συντρέξεις. Εγώ είμαι ξένος, ξένος με τον χρησμό, ξένος και με τον φόνο. Πώς να ανιχνεύσω ξένος ένα φόνο χωρίς λοπά τεκμήρια? Κλείσιμο εισαγωγικών. Όλη η μαγεία του είναι εδώ. Όλη η τραγωδία του Ιδίποδα κρύβεται στον τίτλο του. Τύρανος στα αρχαία ελληνικά δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή σημασία. Τη συναντάμε και στον Ηρόδοτο και στον Όμηρο. Τύρανος σημαίνει ο μη κληρονομικός ηγεμόνας. Δηλαδή, αυτός που δεν είναι γιος βασιλιά. Άρα, που ανέβηκε στην εξουσία ρισκάροντας, ή ήταν στρατηγός και πήρε τα ιδία, ή ήταν εκλεκτός των αστών και ανέβηκε στην εξουσία. Δεν έχει καμιά σχέση με την έννοια της επιβολής που μιλάμε σήμερα για τυραννία. Και θα πω κάτι που νομίζω είναι σημαντικό. Η πρώτη φορά που η λέξη τύρανος χρησιμοποιήθηκε με τη σημερινή σημασία, δηλαδή ως κάποιος εξουσιαστικός και βασανιστικός για το λαό του, χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Αθήνα για τον λαό, όχι για άτομο. Την εποχή που είπα προηγουμένως, του εφιάλτη, που λειτουργήσε ο όχλος με την έννοια του άτακτου, του επαναστατημένου, που κάνει το δικό του χωρίς να τηρεί νόμους. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και μετά βέβαια πήρε τη σημερινή σημασία. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι ξένοι. Γι' αυτό το μεταφράζουν οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί ως βασιλιάς Ιδίπους. Δεν είναι όμως βασιλιάς. Αυτός ήρθε από το αλλού. Ο ξένος είναι, που μπήκε τελείως φυτευτός μέσα στην κοινωνία. Ήρθε ενώ είχε δολοφονηθεί ο βασιλιάς. Ως θεατής δεν ξέρω ποιος. Θα μάθω αργότερα. Χειρεύει ο θρόνος, λύνει το ένιγμα και παντρεύεται τη βασίλισσα ως βραβείο για την προσφορά του στην πόλη. Είναι ένας περίεργος, περιφερόμενος άνθρωπος, ο οποίος έρχεται από το πουθενά. Ένας οδηπόρος και λύνει το ένιγμα της σφίγγας, που ταλαιπωρούσε χρόνια ολόκληρα τη Θήβα. Εκείνος δεν ξέρει ποια παντρεύεται, δεν ξέρει ποιον έχει σκοτώσει στο δρόμο. Στον δρόμο έχει σκοτώσει τον πατέρα του χωρίς να το ξέρει, γιατί του ήταν εμπόδιο.
Αυτό δείχνει όμως και τον χαρακτήρα του. Σκότωσε έναν γυραίο άνθρωπο επειδή τον εμπόδιζε. Και έρχεται στην Θήβα αφού έχει φύγει από τη λαθεμένη του ερμηνεία ενός χρησμού που του είπαν στους δελφούς «Θα παντρευτείς τη μάνα σου και θα σκοτώσεις τον πατέρα σου». Με το που τον ακούει φεύγει μακριά από την Κορίνθο. Δεν ήξερε ότι είναι θετός γιος. Και όσο φεύγει μακριά, όπως νομίζει από την πατροκτονία, πλησιάζει στη Θήβα. Αυτή είναι η τραγωδία του Ειδίποδα. Αυτός ο άνθρωπος είναι δημιουργικός άνθρωπος. Λύνει ενίγματα. Έχει ηγετικές ικανότητες. Λέει ο χορός στην τραγωδία κάποια στιγμή, πριν αποκαλυφθούν τα γεγονότα, «Επιτέλους, κοιμηθήκαμε ήρεμοι». Δηλαδή, ήρθε αυτός ο άνθρωπος, έδωσε λύσεις, εξαφάνισε τη σφίγγα, απελευθερώθηκε το νερό. Η σφίγγα έλεγχε το νερό της πηγής και δεν τους άφηνε να πιούν αν δεν θυσιάζανε 10 αγόρια κάθε χρόνο. Και, σου λέει, κοιμηθήκαμε επιτέλους στα κρεβάτια μας ήσυχοι. Βλέπαμε ωραία όνειρα. Το κατάφερε αυτός. Είναι ο ηγέτης. Τον λατρεύουνε. Άνοιγμα εισαγωγικών. Μα θα μιλήσω. Τώρα που ως πολίτης απολαμβάνω πλήρη δικαιώματα. Αυτά διακήρυσω στους καδμίους όλους. Όποιος από όλους σας γνωρίζει ποιος σκότωσε τον Λάιο του Λαβδάκου, να μου το φανερώσει, τον προτρέπω. Αν όμως φοβάται να καταγγείλει τον εαυτό του και απ' της ψυχής του το βυθό, την ενοχή να λευτερώσει, τον βεβαιώνω πως δεν θα πάθει κανένα κακό. Μ' ασφάλεια θα φτάσει στα σύνορα της χώρας. Αν πάλι ξέρει πως άλλος είναι, κάποιος πολίτης ή κάποιος ξένος, ο αυτουργός, ας μην το κρύβει σιωπώντας. Χάρη θα του χρωστώ και θα τον ανταμείψω. Αν όμως σιωπήσετε κι αν κάποιος για χάρη φίλου είτε για να καλύψει τον εαυτό του αψηφίσει το λόγο μου, ακούστε τι θα πράξω. Απαγορεύω αυτόν τον άνθρωπο, όποιος και να είναι, στην επικράτεια που κυβερνώ, στα σπίτια να τον δέχονται φιλόξενα, να τον συναναστρέφονται, να του μιλούν, μαζί του να προσεύχονται. Απαγορεύω να του δίνουν πρόσφορα και αγίασμα, μαζί του στους βωμούς να θυσιάζουν. Οι πάντες από τα σπίτια να τον διώχνουν, γιατί αυτός το μίασμα στην πόλη μέσα σπέρνει, όπως πριν λίγο λάλησε το πυθικό μανδύο του Θεού. Καταργέμαι το δράστη, είτε ξέφυγε μόνος του, είτε με άλλους μαζί. Τέλος ικτρό να βρει του βίου. Κλείσιμο εισαγωγικών. Καταργέται δηλαδή τον εαυτό του. Εκείνο που έχει σημασία εδώ είναι το εξής, ότι οι Αθηναίοι δεν βρίσκονται μπροστά σε ένα μυστήριο. Δεν έχουν τη δική μας σημερινή θέση ως θεατή, που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω στα έργα. Οι Αθηναίοι ξέρουν τον μύθο του Ειδίποδα. Αυτό όλο που ακούνε λειτουργεί ως τραγική ειρωνία. Ξέρουν ότι ο Ειδίποδας έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Ξέρουν ότι ο Ειδίποδας κοιμάται με τη μάνα του από τον μύθο. Εκείνο που δεν ξέρουν οι Αθηναίοι είναι πώς θα επεξεργαστεί εκείνο το θηρίο που λέγεται Σοφοκλής, αυτά τα πράγματα δραματικά. Πώς θα φτιάξει τον μύθο και πώς θα αποκαλυφθούν τα πράγματα. Όλοι όμως ξέρουν τον μύθο του Ειδίποδα. Είναι ένα κοινό παραμύθι που έρχεται από τους γονείς, που έρχεται από το παρελθόν. Τίποτα δεν ήταν κρυφό. Αυτό σημαίνει όχι λαϊκίστικο, αλλά λαϊκό θέατρο. Ήταν κοινόχρηστος ο μύθος, κυκλοφορούσε. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Υπήρχε ένας συγγραφέας, ο οποίος έγραφε δικούς του πρωτότυπους μύθους. Δεν σώθηκε τίποτα. Δεν πέρασε, δεν έμεινε τίποτα. Ο κόσμος ήθελε πάνω σε αυτά που ήξερε να δει πόσο ποιητής θα τα επεξεργαστεί και θα τα λύσει.
Έτσι μπορούμε να έχουμε ηλέκτρα στον Αισχύλο, ηλέκτρα στο Σοφοκλή και δύο ηλέκτρα στον Ευρυπίδη. Τελείως διαφορετικές, αλλά ίδιες ηλέκτρες με την ίδια μοίρα, όπως και με τους τόσους Ορέστηδες. Αυτό είναι το μεγαλείο της εποχής, ότι καταφέρνουν να φορτίσουν τον κοινό μύθο που οι Αθηναίοι τον ξέρουν από την κούνια τους, από την γιαγιά τους. Και μετά αυτό καλούνται να βραβεύσουν τη διαχείριση του μύθου από τον κάθε ποιητή. Υπάρχει στους καταλόγους των Αισχύλιων έργων και η δίποδας του Αισχύλου, ο οποίος όμως δεν σώθηκε. Έχουμε όμως τον Ιδίποδα Επικολωνό του Σοφοκλή και τον Ιδίποδα στις Φίνησες του Ευρυπίδη. Εκεί συνέβη κάτι συνταρακτικό και ομολογώ ότι είναι κάτι που το προσέφερε η ταπεινότητά μου στη φιλολογία. Όταν το έγραψα, πήρα γράμματα από καθηγητές πως κανένας αυτό δεν το είχε πάρει χαμπάρι ως τώρα. Δηλαδή, δεν είχαμε προσέξει ότι στις Φίνησες του Ευρυπίδη η Ιωκάστη ζει. Τον έχει τον τυφλό στο υπόγειο μέσα, τον θρέφει μες στο σπίτι σαν καταραμένο κτλ. Και η ίδια ζει και βιώνει αυτήν την ιστορία. Δηλαδή έχει κοιμηθεί με τον γιο της και ζει και παλεύει για τα δύο παιδιά της. Δεν αυτοκτόνησε στην αντίληψη του Ευρυπίδη. Φτιάχνει μια άλλη εκδοχή του μύθου και είναι τολμηρό αυτό. Δεν αυτοκτόνησε από την ντροπή της. Τώρα πια την έχει ξεπεράσει την ντροπή της. Φροντίζει τα παιδιά της να μην αλληλοσκοτωθούν από την κατάρα του πατέρα τους.